μέχρι τις ευρωεκλογές τίποτα σημαντικό, εκτός από διάφορες, αν γίνουν αυτές που σας είπα, οι μερίδες, συζητήσεις, διάλογοι κτλ. Τίποτα σημαντικό δεν μπορεί να γίνει. Ορόσημο θα είναι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, το οποίο θα κρίνει ουσιαστικά και το αν θα μπορέσει να υπάρξει ένας δεύτερος κυβερνητικός πόλος, ένα δεύτερο κόμμα εξουσίας, συνασπισμός εξουσίας, όπως θέλετε, παράταξη εξουσίας, η οποία θα μπορεί να αντιπαρατηθεί με ουσιαστικά επιχειρήματα και πιστικότητα στο κυβερνητικό, στο σημερινό κυβερνητικό πόλο. Όσο δεν έχουν αποσαφινιστεί τα πράγματα, θα κινούμαστε σε αυτό το επίπεδο. Εκείνο που πρέπει, πιστεύω κατά τη γνώμη μου, είναι τα κόμματα και τα δύο όπως είναι αυτή τη στιγμή, να μην γνωρίσουν μεγάλους κλονισμούς. Θα θεωρήσω καταστροφικό για όλη αυτή τη συζήτηση τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω καθαρά αυτή τη στιγμή. Καταστροφική υπόθεση για όλο αυτό που συζητάμε τώρα, εάν οθηθούν ή αν αποχωρήσουν από μόνα τους στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πάει ενιαίως μέχρι τις ευρωεκλογές. Εκεί θα κριθεί και ο κύριος Κασελάκης, καθαρά όλη του η πορεία. Εκεί θα κριθεί αυτό που ονομάζω, εάν έχει έδαφος στη χώρα μας, η μεταπολιτική αντίληψη, η οποία λέει ότι δεν μας χρειάζονται οι πολιτικοί, να έρθουν κάποιοι απ' έξω. Απ' έξω εννοώ μη πολιτική, όχι, δεν θέλω να πάρω να έχει φράση μου, και να μας σώσουν από αυτό το οποίο περνούμε. Οψόμεθα, ευρωεκλογές. Θα ακούσουμε τις προτάσεις, δεν θέλω να πω ονόματα, είναι γνωστά αυτά τα ονόματα, τα οποία λένε να συνεργαστούμε για τις ευρωεκλογές. Αυτές είναι προτάσεις μηχανισμών, κύριε Συμβουλάκη. Είναι προτάσεις ουσιαστικά που στο μάτι των πολιτών φαίνονται περισσότερο ότι είναι προτάσεις για τη διάσωση ορισμένων ανθρώπων, παρά για να γίνει κάτι καινούριο, να γίνει κάτι διαφορετικό. Εγώ μιλάω για ένα Big Bang, κύριε Συμβουλάκη. Όχι για συνεργασία των δύο κομμάτων, όχι για συνένωση των δύο κομμάτων, όχι για να φύγει ο ένας αρχηγός και να έρθει ο άλλος. Μιλάω για μια συζήτηση που πρέπει να ξεκινήσει ή έπρεπε να είχε ξεκινήσει, και δεν το λέω τώρα, το λέω από το 2019 αυτό το πράγμα, σαν ύποπτους χρόνους για αυτό το Big Bang, να είχε ξεκινήσει ουσιαστικά για το πώς μπορούν στον 21ο αιώνα να έρθουμε κοντά τα δύο μεγάλα ρεύματα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, έτσι, και της προσπαθητικής αριστεράς. Έτσι όπως τίθεται σήμερα αυτό το ζήτημα δεν συγκινεί κανέναν. Είναι αδιάφορο. Ο κόσμος, οι πολίτες το εκλαμβάνουν ως κινήσεις κορυφών, οι οποίες δεν αποσκοπούν πουθενά αλλού παρά μόνο στην αναπαραγωγή των μηχανισμών και των κορυφών. Μα τι να κάνουμε, τι θα μου πείτε. Να σας πω κάτι, κύριε Συμβουλάκη. Θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή οι δύο πολιτικοί αρχηγοί των δύο κομμάτων να πούνε, κάνουμε μια κοινή ημερίδα για το μέλλον της δημοκρατίας, καλούμε 4-5 επιστήμονες, δεν ξέρω εγώ, και μιλάμε οι δύο αρχηγοί σε αυτή την κοινή ημερίδα για το μέλλον της δημοκρατίας ή το μέλλον της κεντροαριστεράς ή οποιοδήποτε άλλο μέλλον θέλετε. Και από εκεί και πέρα οργανώνουμε σε όλες τις πόλεις της χώρας τέτοιες παρόμοιες εκδηλώσεις με τη συμμετοχή των βουλευτών μας σε αυτές τις περιοχές και τη συμμετοχή επιστημόνων τοπικών ή και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ότι ήταν ένα crash test οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Ίσως περιμένουν τις ευρωεκλογές. Αν υπάρχουν και στις ευρωεκλογές ανάλογα δείγματα, ενδεχομένως τότε να ανοίξει μια συζήτηση. Αλλά πώς θα υπάρχουν αυτά τα δείγματα στις ευρωεκλογές, αν δεν υπάρχει μια ενιαία λίστα υποψηφίων μεταξύ των δύο κομμάτων? Κοιτάξτε, αυτή η λίστα, αν υπάρξει, αν γίνει έτσι, με αυτόν τον τρόπο, όπως είναι σήμερα τα κόμματα, αυτά τα δύο κόμματα, όπως είναι σήμερα, με τον τρόπο, με τα προγράμματα τους κτλ. Αν κάνουν μια ενιαία λίστα, θα πάει στο 10%. Θα πάει στο 10%, γιατί ακριβώς. Δεν έχει τύχει, λοιπόν. Δεν θα έχει τύχει. Δεν θα πείσει ότι είναι μια λίστα συνεργασίας, διαμόρφωσης κάτι του καινούριου. Θα πείσει ότι είναι μια λίστα για να διασωθούν οι μερικοί να γίνουν ευρωβουλευτές και να μπορούν να αναπαραχθούν οι μηχανισμοί.
κοιτάξτε, έχουμε κοινές επεξεργασίες των δύο κομμάτων όσον αφορά το πώς αντιλαμβάνονται όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Να μην τα επαναλαμβάνουμε και κουράζομαι και τους τηλεθεατές ή τις τηλεθεάτριες τώρα βραδιάτικα. Έχουμε τέτοια πράγματα. Έχουμε κοινές επεξεργασίες. Έχουμε παραδείγματος χάρη μια. Πώς είπατε, κύριε Παρασύρη, τι είπατε. Να διακόψω λίγο. Ναι, μπορούμε να κάνουμε συζήτηση όλοι μαζί, όχι μονόλογο. Κύριε Σιακαντάρη, να ρωτήσω κάτι. Γιατί είμαστε πεισμένοι ότι μιλάμε για ένα κοινό και ενιαίο, ας πούμε, πολιτικό χώρο που απλά κατά τύχη ενδεχομένως είναι σε δύο μέτωπα. Νομίζω ότι υπάρχει και ιστορική διαφοροποίηση και πολιτική διαφοροποίηση και επί συγκεκριμένων ζητημάτων το τελευταίο διάστημα, ας πούμε, υπάρχουν αποκλίνωσης απόψεις σε πάρα πολλά ζητήματα. Εκείνο που πρέπει να μας προβληματίζει το θέμα των υποκλοπών είναι αυτό που έθεσαν πολύ σωστά και οι δύο συνομιλητές σας. Είναι το ότι αυτό το θέμα, παρότι μίζων για τη δημοκρατία, παρότι φλέγον για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμοί στη χώρα μας, η παρακολούθηση ενός πολιτικού αρχηγού ή οποιοδήποτε άλλου γίνεται χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς να αποδεικνύονται οι λόγοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δυστυχώς η δημοκρατία φτύνεται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά φτύνεται και στις περισσότερες χώρες του κόσμου, και δεν μιλάω βέβαια για τον τρίτο κόσμο ή για την περιφέρεια, μιλάω ακόμα και για την Ευρώπη και φυσικά και για τις ΗΠΑ. Ποιο είναι το ζήτημα όπως θα πέρα. Το ζήτημα είναι γιατί οι πολίτες αδιαφορούν για τη δημοκρατία. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Γιατί οι πολίτες ουσιαστικά δεν προβληματίζονται για την δημοκρατία. Γιατί είναι απογοητευμένοι από την πολιτική, κύριε Συμβουλάκη. Είναι απογοητευμένοι από τους πολιτικούς. Είναι απογοητευμένοι από τον τρόπο διαχείρισης των προβλημάτων τους. Και τώρα έρχεται το δεύτερο θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι η μεταπολιτική. Τι είναι η μεταπολιτική? Η μεταπολιτική δεν είναι τίποτα άλλο από την πίστη πολλών ανθρώπων, πολλών πολιτών, συμπολιτών μας, ότι τα πολιτικά προβλήματα θα λυθούν από μη πολιτικούς, είτε από πλούσιους, είτε από αστέρες, είτε από ανθρώπους που έχουν επικοινωνιακό χάρισμα, όχι όμως από πολιτικούς. Δηλαδή μεταπολιτική είναι να πετάξουμε τον μπαλάκι της επίλυσης των πολιτικών προβλημάτων της δημοκρατίας σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν άμεση σχέση με την πολιτική. Και γιατί αυτό? Γιατί ο κόσμος είναι τόσο πολύ απογοητευμένος από τους πολιτικούς, και δεν λέω ότι έχει πάντα δίκιο στην απογοήτευσή του. Πολλές φορές οι προσδοκίες του είναι μεγαλύτερες από όσες η πραγματικότητα μπορεί να επιτρέψει να ευόδοθουν. Αλλά παρόλα αυτά όμως η απογοήτευσή του είναι τόσο μεγάλη που βλέπει τον άνθρωπο που, σαν τον κύριο Κασελάκη που ήρθε από το τίποτα, ουσιαστικά άγνωστος μεταξύ αγνώστων, και κατάφερε να κερδίσει την αρχηγία ενός κόμματος, το οποίο και αξιωματική αντιπολίτευση είναι, αλλά το μείζον κατ' εμπέ είναι ένα κόμμα της αριστεράς, της ρουσπαστικής αριστεράς, όπου εκεί, σε αυτό το εκεί κόμμα, τι λειτουργήσε, ποιος ήταν, είναι πάρα πολλά. Ποιος ήταν ο παράγοντας που λειτουργήσε στον κόσμο προς το πρόσωπο του κυρίου Κασελάκη? Ήρθε ως Μεσσίας. Ήρθε ως Μεσσίας για το κόμμα, καταρχήν, για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθε με ένα επικοινωνιακό χάρισμα, κατά δεύτερο λόγο, και τρίτο, δεν μιλάει πολιτικά. Αυτά που λέει δεν είναι πολιτικά. Συγγνώμη, αλλά ουσιαστικά το στυλ αγκαλιάζω ανθρώπους στο δρόμο, συνομιλώ μαζί τους και τα λοιπά, μπορεί να αρέσει. Αρέσει και καλά κάνει και αρέσει σε αυτούς που αρέσει. Όμως αυτό δεν είναι πολιτική. Η γενική αντίληψη για το μοντέλο στο οποίο θα βαδίσει η ελληνική κοινωνία δεν υπάρχει. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και αν θέλετε, και εδώ είναι και το μεγάλο πρόβλημα και της αξιωματικής και της μίζωνος αντιπολίτευσης. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης είναι κύριος? Εδώ θα διαφωνήσω και τους συνομιλητές. Εξακολουθεί να είναι κύριος. Οι δύο, τρεις δημοσκοπικές, τέσσερις, πέντε δημοσκοπικές μονάδες που τον δίνουν κάτω από το ποσοστό του, ουσιαστικά σημαίνει ότι το ποσοστό του είναι ξανά στο 41% όσο είχε πάρει. Το ποσοστό των άλλων δύο κομμάτων, να δούμε, το άθροισμά τους είναι μικρότερο από το άθροισμα που είχαν πάρει στις εκλογές. Στις τελευταίες εκλογές. Επομένως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για καμία αμφισβήτηση του κ. Μητσοτάκη. Γιατί όμως? Γιατί ο κ. Μητσοτάκης, καλός ή κακός, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έχει προτείνει ένα μοντέλο για τον τρόπο διαχείρισης και διοίκησης της ελληνικής κοινωνίας. Δεν συμφωνώ με αυτό το μοντέλο, αλλά υπάρχει ένα μοντέλο. Από την άλλη πλευρά,
ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ έχουν ένα όραμα για το ποιο μοντέλο ελληνικής κοινωνίας θέλουν. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθεί για αυτό το πράγμα. Ο καυγάς γίνεται για δευτερεύοντα θέματα. Και η συζήτηση που έχει φουντώσει τώρα τελευταία, και το βλέπω και στα τρέιλερ που έχετε στην εκπομπή σας περί κέντρο αριστερά και τα λοιπά, είναι στον αέρα, γιατί δεν είναι μια συζήτηση που προέρχεται μετά από συζητήσεις σοβαρές, από ιδεολογικές ανησυχίες και αναζητήσεις, αλλά είναι μια συζήτηση που είναι, φαίνεται να είναι, δεν λέω ότι είναι, αλλά φαίνεται να είναι και εν πολλής και είναι μια συζήτηση μηχανισμών για τον τρόπο με τον οποίο θα διασωθούν την επόμενη μέρα. Και ανταγωνισμός μεταξύ των δύο κομματικών φορέων ή ανταγωνισμός απέναντι στον πρώτο, ο καθένας μόνος του. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή θέλετε να σας πω, θα το πω ομά και πίσω σας απογοητεύσω και πολλούς ανθρώπους. Οι εκλογές στην Ελλάδα γίνονται για ποιος θα είναι δεύτερο κόμμα. Μάλιστα. Δηλαδή δεν γίνονται για το ποιος θα είναι πρώτο κόμμα, δεν γίνονται για το ποιος θα είναι κόμμα εξουσίας. Το ποιος είναι κόμμα εξουσίας δυστυχώς έχει φανεί, δυστυχώς ή ευτυχώς, για άλλους ευτυχώς και για άλλους δυστυχώς, έχει φανεί ότι είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Οι εκλογές στην Ελλάδα γίνονται σε αυτή τη στιγμή για το ποιος θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Οι ευρωεκλογές, παραδείγματος χάρη, ποιον τον μείζον διακύβευμα των ευρωεκλογών. Αν το ΠΑΣΟΚ θα ξεπεράσει, το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής θα ξεπεράσει τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εάν αυτό όμως είναι, αν παραμείνει αυτό ως βασικό διακύβευμα και ερώτημα των επόμενων εκλογών, είναι χαμένοι και οι δύο.